τις παρετήσεις των υπευθύνων και ένορκη διοικητική εξέταση για την έκδοση εγκυκλίου που δίνει την ελευθέρα στους κρατούμενους των κέντρων λαθρομεταναστών, απέτησε ο Υπουργός κ. Πανούσης, όπως γνωστοποίησε σε σημερινή συνέντευξη τύπου. Εμφανίζεται ένα σημείωμα. Εγώ αυτή τη διαταγή την ανακάλεσα πρωί-πρωί. Διέταξα να γίνει προκαταρκτική διοικητική εξέταση και ο αρχηγός ζήτησε τις παραιτήσεις. Γιατί? Διότι εμφανίζεται ένα κείμενο νέα πολιτικής σχετικά με λοιπά και λοιπά, και αυτό το κείμενο θα έπρεπε κανονικά, αυτή είναι η διοικητική διαδικασία, να έχει περάσει από την ιεραρχία, να έχει φτάσει στον αρχηγό, να έχει πει νέο αρχηγός, να έχει φτάσει στο Γενικό Γραμματέα, να έχει φτάσει σε μένα, να έχει υπογράψει εγώ. Οπότε γινόταν ένα κείμενο που στέλνεται σε όλες τις μονάδες, σε όλους τους υπεύθυνους για τον εφαρμόσουν. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα κείμενο από το πουθενά, σας λέω εγώ να μην το στόμα ανοιχτό. Πήρα τον κύριο Βούτση, πήρα την κυρία Χρυστοδουλοπούλου να μάθω από πού προέρχεται αυτό το κείμενο. Συζητούμε για τη διαταγή τώρα. Ναι, τη διαταγή. Αυτό δεν υπάρχει άλλο κείμενο. Δεν έχει εξαγγελθεί μεταναστευτική πολιτική. Δεν έχει εξαγγελθεί. Έχουν υποθεί διάφορες απόψεις, κυρίως, όπως ξέρετε, δεν έχει ορκιστεί η κυρία Χρυστοδουλοπούλου. Δεν έχει διαμορφωθεί το Υπουργείο. Δεν έχουν φτιαχτεί υπηρεσίες. Γίνονται διάφορα πράγματα, συζητιούνται διάφορα πράγματα, ανταλλάσσονται απόψεις. Και πρέπει να εφαρμοστεί ένας νόμος. Τελεία και παύλα. Κανείς δεν έχει πει αυτά τα πράγματα. Εμφανίζεται λοιπόν ότι, και εμφανίστηκαν και με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο, ότι ανοίγουν τα κρατητήρια, ανοίγουν τα κέντρα αλλοδαπών, ανοίγουν τα πάντα. Και φεύγει όλος ο κόσμος έξω. Δηλαδή τέτοια αφέλεια, ότι κανείς Έλληνας δεν θα, ας πούμε, πανικοβαλόταν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα εσωτερικό διοικητικό θέμα, το οποίο το λύνουμε. Σας είπα, ανακάλεσα τη διαταγή και ανακάλεσα στην τάξη, αν θέλετε, και θα δω όλη τη διαδικασία πώς παρήχθη αυτό το έγγραφο και πώς δεν ακολούθησε τη διοικητική διαδικασία. Οπότε να έχω βάλει εγώ την υπογραφή και να μου πείτε τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Πανούση. Έχει εξαγγείλει κανένας ή έχει καταγράψει, πέρα από σκέψεις και κυρίως σκέψεις αφορούσαν την αμυγδαλέζα, που και εκεί έχω ακούσει απίθανους μύθους. Θα διαβάσετε το τι έχει γίνει με την αμυγδαλέζα, τι έχει γίνει, ό,τι φανταζόμαστε ότι γίνεται. Εκτός από το ότι είπαμε η αμυγδαλέζα με κάποιο σταδιοκό τρόπο και λοιπά θα σιγά σιγά θα αδειάσει, πού ακούσατε μεταναστευτική πολιτική, ποιος έχει πει από εμάς πώς θα είναι τα κέντρα πρώτης υποδοχής, πού θα είναι, ποιος θα τα φυλάει, πώς θα φεύγουν, πώς θα πάνε, πώς θα έρχονται, ποιος το έχει πει αυτό? Και θα γινόταν με την υπογραφή ενός ταξιάρχου αυτό? Εγώ νομίζω ότι η χώρα έχει περάσει πολλά βάσανα για να σκεφτόμαστε έτσι. Παράλληλα, επίθεση στον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με τους μετανάστες. Μιλώντας στο Βήμα 99,5, ο κύριος Καραγκούνης τόνισε: είναι δυνατόν ο κύριος Πανούσης να μην γνώριζε, όταν βλέπω ότι το έγγραφο αυτό έχει κοινοποίηση στον ίδιο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην ύπαρτη αμοστία του ΟΗΕ, στους συνοριοφύλακες, στον Εύρο, παντού. Το ήξεραν οι πάντες και δεν το ήξερε ο κύριος Πανούσης? Είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πανούσης έδωσε εντολή. Εντολή Πανούση. Ο Πανούσης αδειάζει τα κρατητήρια. Που δεν είχα καμία γνώση. Και κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν είχε γνώση. Θα μπορούσα να αναρωτηθώ αν γνωρίζει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία που κινούνται οι εκατοντάδες χιλιάδες παράτυποι μετανάστες που επί της εποχής τους κορπούσαν τον δρόμο στην Ελλάδα χωρίς να ελέγχονται από πουθενά. Παραβιάσατε το νόμο 3907 του 11, τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τώρα κάνετε μαθήματα ηθικής και ευθύνης. Ανταπάντησε από την πλευρά του κύριος Πανούσης. Έλεος όμως. Έλεος, διότι δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Εδώ φεύγοντας, θα δείτε τις καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρώπων για τους τρόπους κράτησης. Θα δείτε τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Θα δείτε διάφορα στοιχεία, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι περισσότερο ευαίσθητος από έναν άλλον υπουργό δημόσιας τάξης. Είναι μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη πολιτική. Δεν είναι μεγαλύτερη ευαισθησία. Άλλο αυτό και άλλο αυτά που διαβάζω, τις δηλώσεις που διαβάζω, ότι υπήρχε μια γενική αθωότητα, μια γενική νομιμότητα, μια γενική κανονικότητα, την ίδια ώρα που θα δείτε δεκάδες αποφάσεις καταδικαστικές για τον τρόπο που κρατούσαν αυτούς τους ανθρώπους, που απαγορευόταν από τον ελληνικό νόμο. Από τον ελληνικό νόμο.